αξιοπρεπής διαμονή για τους πρόσφυγες. Μαζί μας έχουμε τον διοικητή της δομής, τον κύριο Γιώργο Ζαχαράκο. Κύριε διοικητά, ευχαριστούμε για... να δείξουμε, να μπούμε μέσα σε αυτούς τους κίσκους, να δούμε, να δείξουμε ακριβώς πώς, ποιες είναι οι συνθήκες διαμονής. Γιώργο, ρώτησε σε παρακαλώ, πόσοι κίσκοι έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε? Φιλοξενούνται 1050 άτομα. Έχουν διατεθεί 140 κίσκοι, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη πληρότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους πρόσφυγες. Λόγω των βελτιωμένων συνθήκων που υπάρχουν στη συγκεκριμένη δομή όσο αφορά τη σύντηση και την ενδιέτηση σε σχέση με άλλες αντίστοιχες δομές φιλοξενίας προσφύγων, έχει παρατηρηθεί αυξημένη επιθυμία από τους πρόσφυγες για να ενταχθούν σε συγκεκριμένη δομή. Το πολεμικό ναυτικό και ο στρατός που έχει αναλάβει την εγκατάσταση, αλλά και εμείς που έχουμε αναλάβει τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής εδώ στο Σκαραμαγκά, ανταποκρινόμενοι πλήρη στην αποστολή που μας έχει ανατεθεί, ενεργούμε 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό η δομή να μπορεί να είναι σε θέση να εντάξει επιπλέον πρόσφυγες στις εγκαταστάσεις. Μιλάμε για εγκατεστημένους 138 οικίσκους με 1050 ανθρώπους. Ακριβώς, μέσα σε αυτούς. Ακριβώς. Έτσι. Να μπούμε μέσα σε έναν από αυτούς τους οικίσκους, να δούμε πώς είναι οι συνθήκες αυτές της διαμονής τους εδώ. Με τη βοήθεια λοιπόν του οικονολήτη μας Γιάννη του Δημήτρη Ζήσιμου. Κάθε οικίσκος έχει δύο δωμάτια, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 8 άτομα. Υπάρχει λουτρό και μπάνιο. Βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε πολύ ωραία εγκατάσταση, πολύ οργανωμένη. Να γυρίσουμε την κάμερα, Δημήτρη, προς μας είναι ακούς, αρκετά οργανωμένη. Αν είναι εύκολο, Γιώργο, Δημήτρη, αν είναι εύκολο. Ναι, σας ακούω. Να δούμε και ένα δωμάτιο. Ωραία, ναι. Ωραία, για πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα δωμάτιο, είναι δύο από τις κλίνες. Αυτό είναι οι κουκέτες που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε κίσκο. Η χωρητικότητα, όπως σας είπα, είναι για 8 άτομα. Υπάρχει μια μικρή κουζινίτσα, υπάρχει ζεστό νερό, υπάρχει air condition. Και ο σκοπός είναι να παρέξουμε μια αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Οι γενικότερες συνθήκες διαμονής εδώ στη δομή αυτή, ποιες είναι, τι παρέχεται? Το πολεμικό ναυτικό έχει αναλάβει τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων. Επειδή έχουμε κάνει μια πολύ καλή οργάνωση, έχουμε εκδώσει πρόγραμμα συσιτίας, συγκεκριμένες ώρες και καρτέλες συσιτίας, δεν παρατηρούνται φαινόμενα εντάσεων κατά την εκτέλεση αυτών των κινήσεων και υπάρχει μια φυσιολογική ροή και όλα γίνονται εργασίες όπως καθαριότητα, ποιες εργασίες όσο αφορά την καθαριότητα του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων έχουν ανατεθεί στους ίδιους τους πρόσφυγες προγραμματισμένα και οργανωμένα. Έτσι ωραία, ώστε να αποφεύγονται οι διάφορες συντάσεις. Γιώργο, θα ρωτήσεις πότε υπολογίζουμε ότι θα μπορούν να δεχτούν νέες ομάδες προσφύγων? Πότε υπολογίζετε ότι θα μπορούμε να μπορείτε να δεχτείτε νέες ομάδες προσφύγων? Επειδή γίνεται συνέχεια εγκατάσταση νέων οικίσκων, εκτιμώ ότι σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε νέους πρόσφυγες. Μάλιστα. Ωραία. Η κίνηση αυτή της υποδοχής και της ένταξης νέων προσφύγων, θα ήθελα να σας πω ότι γίνεται οργανωμένα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με λεωφορεία. Δεν δεχόμαστε μεμονωμένα οποιοδήποτε έρθει και θέλει να ενταχθεί στη δομή και πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορές και το Δήμο Χαϊδαρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε και στο Υπουργείο.